Βρισκόμαστε στο κλειστό γήπεδο βόλεϊ του Μήλωνα, όπου θα παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται η προπόνηση της Ακαδημίας Ανδρών και Γυναικών. Έχω δίπλα μου τον κύριο Παναγιώτη Γεωργούτζο, προπονητή στο τμήμα βόλεϊ των Ακαδημιών του Μήλωνα, στο αντρικό τμήμα. Κύριε Γεωργούτζο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για το τμήμα αυτό. Το τμήμα αυτό απαρτίζεται από αθλητές μικρής ηλικίας, από 6 ετών έως 17. Έχουμε όλα τα τμήματα, μίνι, παμπέδες, παιδες και έφηβους. Προπονούμαστε σε αυτό το κλειστό χώρο εδώ. Είναι αρκετά τα παιδιά, είναι μια μεγάλη ακαδημία για το αντρικό βόλεϊ. Και προσπαθούν όλοι όσοι μετέχουν αυτή τη στιγμή στο αντρικό βόλεϊ να δώσουν όσο περισσότερα πράγματα μπορούν για αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά εκτός από τις προπονήσεις συμμετέχουν σε κάποια τουρνουά, είναι προγραμματισμένα κάποια τουρνουά, πρωταθλήματα. Τα πιο μεγάλα τμήματα, τα εφήβων, παιδών και παμπέδων, είναι οργανωμένα πρωταθλήματα από την ένωσή μας στην ΕΣΠΕΔΑ. Για τα πιο μικρά παιδιά κάνουμε τουρνουά με άλλες ομάδες άτυπα. Τα διοργανώνουμε εμείς ή άλλοι σύλλογοι. Δεδομένου ότι ας πούμε, το βόλεϊ είναι το τρίτο δημοφιλέστερο άθλημα στην χώρα μας, πόσο ικανοποιητική θεωρείτε ότι είναι η συμμετοχή των παιδιών και πώς βλέπετε να ανταποκρίνονται σε αυτό το άθλημα? Ο Μήλωνας, όπως σας είπα πριν, έχει μια μεγάλη ακαδημία στα αγόρια. Είναι κόντρα στους καιρούς, θα μπορούσαμε να πούμε. Γενικά είναι όπως το λέτε, η προσέλευση των αγοριών στο βόλεϊ δεν είναι μεγάλη. Εμείς κάνουμε ένα μικρό αντάρτικο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να είμαστε οργανωμένοι σε αυτό που κάνουμε, να μαζεύουμε τα παιδιά. Το καταφέρνουμε σε ένα βαθμό. Είναι δύσκολες όμως οι συνθήκες. Ξέρουμε ότι την περσινή σεζόν το τμήμα παιδών πήρε και το πρωτάθλημα. Μια μεγάλη επιτυχία για το σύλλογο. Ναι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Είχαμε και πρόπερση μια επιτυχία καλή. Ήμασταν τρίτοι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καταφέραμε, βελτιώσαμε τη θέση μας, βγήκαμε πρώτοι πέρυσι. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στα τμήματα υποδομής που είχε ο Μήλωνας όλα τα χρόνια, σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Ελπίζουμε να καταφέρουμε κάποια στιγμή να επαναλάβουμε, να είμαστε συνέχεια σε υψηλό επίπεδο. Και είναι σίγουρα και μια επιβράβευση και για εσάς τους προπονητές. Μια χαρά πρώτα απ' όλα. Είναι μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις τα παιδιά τα οποία δουλεύεις από μικρά εδώ να βελτιώνονται, να γίνονται καλύτερα και να επιτυχάνουν στόχους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε και καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Από το κλειστό του Μήλωνα, Ανδρέας Λεκάκης.